Ο κ. Πάνος Σκουρολιάκος, ο βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειατικής. Θα τον καλημέρισουμε. Καλημέρα, κύριε Σκουρολιάκο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Θα λύσαμε να μιλήσουμε και μαζί σας, γιατί είστε και από την περιοχή, ενώ είστε από την Περιφερειατικής εκλεγμένος, το υπόλοιπο που λέγαμε παλιότερα, που είναι, έζησε ας πούμε την τραγωδία του Ματιού και δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο θέμα με την αναστολή, τη συγκράτηση της διαδικασίας. Τελικά θα προχωρήσει βέβαια η διαδικασία και η ποινική και η διοικητική και η διοικητική, αλλά εχθές δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο θόρυβος, γιατί θεωρήθηκε ότι έγινε μια προσπάθεια να καθυστερήσει όλη η διαδικασία από δικαστικής πλευράς, επειδή αυτή η διαδικασία θα οδηγούσε, όπως είναι λογικό, σε κλήσεις ανθρώπων που θεωρούνται υπεύθυνοι από τον εισαγγελέα, στις απαγγελίες κατηγοριών κτλ. Τι λέτε? Εγώ έχω να σας πω, επειδή άκουγα και λέτε, ότι η αντιπολίτευση και πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία πιάστηκε σαν το ζάβαλο στη φύλλα των οργείων. Γιατί? Πού το θυμηθήκατε, ναι. Για πείτε. Ναι. Γιατί κοιτάξτε. Είδες πως τα συνέδεσαι με ηθοποιός. Μα αυτά είναι τα. Έτσι, μπράβο. Το καθίς και τα όπλα. Ναι, μα βέβαια. Σωστά. Γιατί μέσα στην αγωνία της Νέα Δημοκρατία να αντιπολιτεύεται και να σηκώνει μέγα θέμα και μεγάλο κουρνιακτό με ό,τι κινείται, ό,τι πετάει, ό,τι επιπλέει, πιάστηκε από την πάρα πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου ενέργεια της κυρίας Ξένης Δημητρίου, που παράγγειλε στον κύριο Ζαγοράκη να συμπεριλάβει στη δουλειά μια παράλληλη από την αποκεντρωμένη. Τη διοικητική λέτε, ναι. Από την κυρία ακριβώς. Δηλαδή θα έπρεπε, εάν δεν το έκανε, θα έπρεπε ίσως κάποιος να την εγκαλέσει. Ξέρετε, κύριε. Αλλά από τη στιγμή που λέει, τρέψτε. Όχι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Από τη στιγμή που ζητάει να συμπεριληφθεί η δουλειά της κυρίας Οπασπύρου για τους δημάρχους, για τους δήμους, για την περιφέρεια, για την αστυνομία, για την πυροσβεστική, για τα πάντα, δεν καταλαβαίνω. Πολύ περισσότερο, προσέξτε, πολύ περισσότερο που έχει ζητήσει η κυρία Δημητρίου για τον κύριο Σαγοράκη να μην μετακινηθεί στην εισαγγελία του Αντιπάγου, αλλά να μείνει εκεί για να συνεχίσει τη δουλειά. Βεβαίως. Εχθές έγιναν αυτά. Σε αυτή, όχι, όχι. Έχει γίνει από καιρό αυτό η παραμονή του κυρίου Σαγοράκη. Από μέρες, δεν ξέρω πόσο, ακριβώς το διάστημα. Δεν ήταν εχθές πάντως. Έχω να πω ότι αναγκάστηκε η κυρία Δημητρίου να πει το αυτονόητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η έρευνα, σταματάει η δουλειά. Επειδή ζούμε σε πονηρές εποχές πάντως, κύριε Σκουρολιάκο. Όχι, στις πονηρές εποχές, ναι, και πονηρές έχουμε εποχές, τσιμπάνε οι πονηροί. Οι αθώοι καταλαβαίνουν το αυτονόητο. Ναι, σου λέει άμα το τερανάρουνε τώρα και τραβήξει η ιστορία και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Ακούστε, και φτάσουμε τώρα προεκλογικά. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ άξιους ανθρώπους μέσα. Και νομικούς και δημοσιολόγους. Τα ξέρουνε. Φασαρία να γίνεται. Λέτε ότι είναι και ένα σχέδιο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να διατηρεί, ας πούμε, και να εκμεταλλεύεται το θέμα του Ματιού με κάθε τρόπο σε όλη αυτή την περίοδο. Αυτό εγώ που ζω στην Ελλάδα, αυτό έχω καταλάβει. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν οι Αγγλέζοι, οι Γάλλοι από την χώρα τους. Εμείς που ζούμε εδώ, δεν θέλουμε και δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Αυτό φωνάζει. Εντάξει, είχαμε και 99 νεκρούς όμως. Ναι. Έτσι δεν είναι και κάτι που το αφήνουμε στην γωνιά και δεν ασχολούμαστε. Βεβαίως είχαμε 99 νεκρούς. Δεν είναι τώρα και κάτι απλό. Και καλό θα είναι να τους σεβόμαστε όλοι. Να τους σεβόμαστε όλοι και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Γιατί οι 99 νεκροί δεν έγιναν έτσι τυχαία. Έγιναν επειδή υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Όλοι τα έχουν παραδεχτεί. Γιατί το οικόπεδο που κάηκαν 20 τόσοι συνάνθρωποι μας ήταν ένα μέρος καταπατημένο από το δημόσιο με κτίσμα χωρίς άδεια ιδιοκτησίας στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος, αλλά να είμαστε λίγο σεμνοί απέναντι στον πόνο των ανθρώπων και απέναντι στον πόνο των ανθρώπων. Αλλά από την άλλη πλευρά θα σας πει και αυτός που ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική,
ότι πέραν των ζητημάτων αυτών για τα οποία έχετε δίκιο απολύτως και το έχουν αποδεχθεί όλοι, ότι όντως και τα θέματα δόμησης κτλ. Υπάρχουν και τα ζητήματα ευθυνών και των παραγόντων που διαχειρίστηκαν την όλη υπόθεση, εννοώ και των διοικητικών και των επικεφαλής. Επομένως. Ποιος είναι το αφιζητή αυτό? Γι' αυτό δεν μιλάμε, για τις ευθύνες δεν μιλάμε, για την έρευνα του κυρίου Ζαγοραίου δεν μιλάμε, για τη δουλειά που κάνει η κυρία Παπασπύρου δεν μιλάμε. Ποιος σας είπε ότι όπου υπάρχουν ευθύνες δεν πρέπει να καταλογιστούν και να καταλογιστούν παραδειγματικά? Ποιος το είπε αυτό? Η Νέα Δημοκρατία το υπονοεί. Εγώ δεν το άκουσα να το λέει η κυβέρνηση. Όχι η κυβέρνηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία το υπονοεί. Αυτό σας λέω. Ό,τι κινείται, ό,τι περπατάει, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει είναι ευκαιρία για αντιπολίτευση. Ακόμα και σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Ακόμα και σε αυτό το μεγάλο θέμα του σεβασμού απέναντι σε αυτές τις ζωές που χάθηκαν. Ναι, εντάξει, είμαστε και σε αυτή την έρμη την προεκλογική περίοδο που τα λέθη όλα, φοβάμαι. Η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει από την επόμενη που ανέλαβε ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τη δημιουργεί την προεκλογική περίοδο σε ώρες και σε εποχές και σε χρόνο που ακουγόταν ως ανέκδοτο. Ναι, εντάξει, και ο Τσίπρας είπε στη ΔΕΘ ότι δεν αποκλείται να κάνει και νωρίτερα. Έτσι, το είπε. Δεν είναι τώρα, ήταν εντάξει. Πότε είπε στη ΔΕΘ του 18. Στη ΔΕΘ του 18, ναι. Έτσι, για να συνεννοούμαστε. Εσείς βλέπετε τώρα, μια το ανοίξαμε αυτό το θέμα, βλέπετε το ενδεχόμενο, κυρίως το μακεδονικό θέμα, να οδηγήσει σε πρόορες εκλογές, ή το μακεδονικό ή οι συντάξεις λένε ορισμένοι, να οδηγήσει σε πρόορες εκλογές? Ακούω σενάρια που λένε ότι η κυβέρνηση, και τα ακούω από την κυβερνητική πλευρά αυτό, ότι η κυβέρνηση σε περίπτωση που έχουμε άρνηση από ευρωπαϊκής πλευράς για το θέμα των συντάξεων θα προχωρήσει μόνη της. Πρέπει να προχωρήσει και θα προχωρήσει μόνη της, αυτό που λέμε μονομερή ενέργεια, με απόφαση να μην εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος. Επειδή φύξατε τις συντάξεις, ναι, και επειδή πιστεύω ότι πρέπει να διδασκόμαστε από το παρελθόν και την εμπειρία, κύριε Λυριτζή, θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχει εμπειρία. Θυμάστε το αλίστου μνήμης κόφτη? Το θυμάμαι. Τι κουρνιαχτός είχε σηκωθεί, τη φασαρία ότι θα λειτουργήσει κόφτης, πόσο κανάλια και εφημερίδες είχαν κοσταλογήσει πόσο θα στοιχίσει ο κόφτης και πόσο θα στοιχίσει σε κάθε οικογένεια και πόσο θα στοιχίσει σε κάθε πλήτη. Ο κόφτης δεν ενεργοποιήθηκε, ο δότης ενεργοποιήθηκε και δόθηκαν λεφτά και ο κουρνιαχτός έπεσε. Δεν ζήτησαν ένα τυπικό συγγνώμη. Ένα ναι, είχαμε μάλλον εκτιμήσει τα πράγματα λάθος. Θυμάστε σε. Γιατί εσείς, κύριε Σκουρολιάκο, από τα 100 πράγματα που είχατε υποσχεθεί και δεν κάνετε ούτε ένα, γιατί ζητήσατε κανένα συγγνώμη? Κύριε Καμπουράκη, με συγχωρείτε το, δηλαδή. Τώρα δεν κάναμε ούτε ένα. Κάναμε πάρα πολλά. Κρατήσαμε όρθιο τον κόσμο εκεί που είχε φέρει την Ελλάδα. Το δικοματικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία, την οποία θα είστε υποψήφιος και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Όχι, κάνετε λάθος. Να σας πω κάτι. Διαβάζω τα δημοσιεύματα. Ναι, είδατε δημοσίευμα δικό μου. Να σας πω κάτι. Όχι, εντάξει. Το να απαξιώνετε την ερώτηση, την απάντηση. Απαξιωμένη απάντηση μη δίνετε. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι κρατήσαμε όρθιο τον κόσμο αυτά τα χρόνια μέσα στα πλαίσια που μπορούσαμε από αυτή την καταστροφή που είχε γίνει, από αυτή τη φτωχοποίηση 25% του εισοδήματος του Έλληνα, από το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Είσαστε πετυχημένος δημοσιογράφος και δεν έχετε νιώσει το φάσμα της ανεργίας. Λέτε. 1,5 σε κανάλι που κλείσαμε ήταν. Σώπα τώρα. Δεν νιώσαμε εμείς. Ορίστε. Σε κανάλι που έκλεισε ήμουν κι εγώ. Το κανάλι που έκλεισε επειδή του συμπεριφέρθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, με ακόμα χειρότερο τρόπο συμπεριφέρθηκαν στους εργαζόμενους οι μέτοχοι, κύριε Καπούρα. Γιατί είπα εγώ ότι το κλείσες εσύ? Έβγαζε πολλά λεφτά αυτό το κανάλι. Είπα εγώ ότι το κλείσατε εσείς. Και ακόμα είναι. Και ακόμα είναι, βλέπετε τι θεαματικότητες κάνει. Και παίζονται τα σύρια και δεν παίρνουν και λεφτά εμείς οι ηθοποιοί. Τέλος πάντων. Ναι, γιατί οι δημοσιογράφοι παίρνουν. Ακριβώς. Λέω τον τρόπο που φέρθηκαν απέναντι σε όλους εμάς, δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς, καλλιτέχνες, οι
μέτοχοι του καναλιού που έπαιρναν δάνεια 15 εκατομμύρια αέρα, όπως είπε ο γιος του κυρίου Τσιχάρη. Αέρα, τότε πέραν τα εκατομμύρια λοιπόν και ήταν καλά. Όταν τελείωσαν τα τζαμπατζίρι εκατομμύρια, έκλεισε το κανάλι, κύριε Χαμπουράκη, γιατί δεν ήθελαν να βάλουν το χέρι στη τσέπη αυτοί οι φοβεροί επιχειρηματίες, οι κρατικοδίαιτοι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, κύριε Καπουράκη, με συγχωρείτε γιατί μου είπατε ότι έκλεισε η κυβέρνηση. Όχι, επειδή είπατε ότι δεν νιώσαμε ανεργία κι εμείς. Εγώ δηλαδή. Ορίστε. Επειδή είπατε ότι δεν νιώσα ανεργία, διότι με πετυχημένο και είχα δουλειά. Εντάξει. Αλλά σας λέω και πάλι, είστε ένα στάρ δημοσιογράφος που δεν θα πάτε χαμένος ποτέ. Καθόλου στάρ δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων. 1,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας όμως, τα 50 του, τα 60 του, τα 55 πολλοί, έμειναν εκτός εργασιακού. Εντάξει, χώρου. Εντάξει. Και το 27-28 το έχει πάει στο. Δεν μου απαντήσατε όμως, κύριε Σκουρολιάκο μου. Εσείς... Όχι, άλλο λέω. Δεν σας άρεσε η απάντηση. Μ' άρεσε πολύ. Αφήρηση. Άλλο λέω. Δεν μου απαντήσετε για το θέμα του συντάξεων. Μα ο λυρητής είναι αυτός. Μην μας μπερδεύεις. Για το θέμα των συντάξεων. Λέω, άμα που είναι οι άλλοι, όχι. Σας είπα. Σας είπα. Θα το κάνουμε μόνοι μας. Αν δεν έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν, δεν φταίω εγώ. Θα γίνει. Αυτό το πράγμα πιστεύω όπως πρέπει να γίνει και χωρίς καταράξεις, χωρίς κόντρες. Χωρίς κόντρες. Θα γίνει με το καλύτερο τρόπο όπως γίναν όλα αυτά. Και για μία ακόμα φορά η αντιπολίτευση θα βγει, θα μείνει μόνη της με τις κραυγές της, όπως έμεινε με το κόφτη, όπως έμεινε με τις αξιολογήσεις, όπως έμεινε κάθε φορά που έλεγε περιμένουμε λεφτά δεν θα στείλουν και τα λεφτά ερχόντουσαν. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη τάμα παραδειγμάτων από το παρελθόν, κύριε Καμπουράκη, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Βρέβαια, έχει μπερδεύσει με τον Λυριτζή. Μα με τον Λυριτζή σου κάνει την ερώτηση, μην με μπερδεύεις τώρα. Α, με συγχωρείτε, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Φαγώθηκε. Με συγχωρείτε. Λόγω αντιπαλότητας. Έχουμε λόγω αντιπαλότητας. Ναι, ναι. Δεν μιλάω από κινητό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να ρωτήσω τώρα το τελευταίο, επομένως, και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Καμπουράκη, ήρθε με πολύ τρυφερότητα και πολύ ευγένεια, φαντάζομαι. Μπορεί να το αναγνωρίσετε. Όχι, εντάξει, όχι, δεν έβαλα. Συζητάμε, δεν μάλλον. Λοιπόν, αυτό μπορεί να οδηγήσει μαζί με την ιστορία του, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, μαζί με την υπόθεση του Μακεδονικού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκλογές. Διότι ο Καμένος έχει πει αυτά που έχει πει. Οι εκλογές πια δεν είναι 2 χρόνια, 3 χρόνια, 1,5 χρόνο πριν την συνταγματική λήξη. Όταν φτάνεις, ας πούμε, κάποιες μήνες, 1 χρόνο, 8 μήνες, 9 μήνες σιγά σιγά στην συνταγματική λήξη, δεν το λες προώρες εκλογές για ένα μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι όλα τα πράγματα θα πάνε όπως πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί η άποψή μου είναι ότι τότε πρέπει να γίνει εκλογές. Η ταπεινή μου άποψη μπορεί να διαφωνεί κάποιος ή... Να με συγχωρείτε, κύριε Σκουρουλιάκο, εδώ ο Καμένος έχει πει ότι σε περίπτωση που έρθει η συμφωνία στη Βουλή θα σας ρίξει. Το έχει πει, τότε θα έρθει πριν το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, εντάξει. Έτσι, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει. Το έχει πει. Όχι, αυτό το έχει πει. Εγώ το μέλλον δεν το διαβάζω. Διαβάζω όμως τις πολιτικές συμπεριφορές. Διαβάζοντας τις πολιτικές συμπεριφορές του κ. Καμένου, δεν πιστεύω ότι θα ρίξει την κυβέρνηση. Άλλωστε, υπάρχει μαξιλάρι. Και οικονομικό και πιστεύω κοινοβουλευτικό. Μάλιστα. Υπάρχει μαξιλάρι. Εντάξει. Καλημερίζουμε, κύριο Σκουρουλιάκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.